Όλα τα μέτρα τα οποία έχει θέσει διατηρούνται στο δικαστικό μέγαρο. Η εκδίκαση των υποθέσεων, ιδιαίτερα των ποινικών, γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή. Έρχονται μες στην αίθουσα, όπως και άλλη φορά έχω αναφέρει, ανά δύο πινάκια, ανά τρία. Τελειώνουν, εκδικάζονται αυτές οι υποθέσεις και κατόπιν καλείται η επόμενη υπόθεση. Οι δικηγόροι, οι μάρτυρες, όλοι οι διάδικοι. Ομοίως και στις υποθέσεις τις πολιτικές, τις αστικές δηλαδή υποθέσεις, κατά τον ίδιο τρόπο περίπου γίνονται. Οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερος συνωστισμός στο δικαστικό μέγαρο. Όλοι εισέρχονται εντός του δικαστικού μεγάρου και εντός των γραφείων του δικηγορικού συλλόγου, φορούν μάσκα, απολυμμένουν χέρια και τηρούνται όλες οι αποστάσεις. Ομοίως και στα διοικητικά δικαστήρια, δηλαδή διοικητικό πρωτοδικείο και διοικητικό εφετείο. Και πάρα πολλές υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια γίνονται με δήλωση των δικηγόρων την προηγούμενη μέρα, οπότε δεν υπάρχει συνωστισμός μέσα στις αίθουσες των διοικητικών δικαστηρίων. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη αν ένας κατηγορούμενος ή κάποιοι μάρτυρες αντιχούν σε επαφή ομάδα, τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι, απλά τηρούν και αυτοί τα ίδια περιοριστικά μέτρα τα οποία υπάρχουν. Και το κυριότερο είναι η χρήση της μάσκας. Όπως επίσης στις αίθουσες όλες τις δικαστικές υπάρχουν και plexiglass και στα έδρανα των δικαστών και των δικηγόρων. Οπότε θεωρούμε ότι είμαστε αρκετά προστατευμένοι. Βέβαια, οπωσδήποτε χρειάζεται μεγάλη προσοχή και απαραίτητα η τήρηση των αποστάσεων και η χρήση της μάσκας.